Είναι μαζί μας η κυρία Γεωργία Βουδούρη, είναι Διευθύντρια Πολιτιστικής Ανάπτυξης. Βεβαίως. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Πραγματικά έχουμε εντυπωσιαστεί από το θέμα που παρακολουθούμε σε ζωντανή μετάδοση στους δέκτες μας. Μια πρωτότυπη και δύσκολη πρωτοβουλία. Μιλήστε μας για αυτή. Πραγματικά πολύ ιδιαίτερη πρωτοβουλία. Είμαστε και εμείς πολύ περήφανοι που αυτό το έργο, αυτή η συνεργασία έχει ενταχθεί στο πρόγραμμά μας. Είναι μάλιστα μία από τις κορονίδες του προγράμματός μας, ένα από τα κεντρικά προγράμματά μας. Όπως είπατε, έχουν ξεκινήσει εδώ και μήνες. Έρχονται, τους περιμένουμε στην Ελευσίνα για να γίνουν μέρος της τελετής έναρξης της πολιτιστικής πρωτεύουσας Ελευσής 2023. Και τα μηνύματα που παίρνουν είναι πάρα πολύ σημαντικά. Συνεργασία φιλίες των λαών της Ευρώπης, με έμπρακτο τρόπο, και το μήνυμα για το περιβάλλον. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που συμβαίνει αυτό και καλούμε όλους τους κατοίκους των περιοχών από τις οποίες περνάνε να συμβάλλουν και αυτοί λιγάκι, να συμμετάσχουν με αυτόν τον τρόπο στην τελετή έναρξης και στην πολιτιστική πρωτεύουσα Ελευσής 2023. Κατανοούν οι πολίτες που αντικρίζουν την συγκεκριμένη ομάδα τα μηνύματα που μεταφέρει και βοηθούν, συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια. Ναι, μέχρι τώρα η συμβολή των κατοίκων ήταν πάρα πολύ σημαντική. Ξέρετε, είναι και τα ίδια τα παιδιά, οι Time Circus έχουν αυτή τη δυνατότητα να κάνουν αυτή τη σύνδεση με τους ανθρώπους που συναντούν, και αυτό είναι και το πολύ ιδιαίτερό του στοιχείο. Οπότε, βλέποντας αυτό το θέαμα σε πρώτη ματιά, κανείς παραξενεύεται, αλλά μιλώντας τους, καταλαβαίνει τον τρόπο σκέψης τους και νομίζω ότι όλοι τελικά γοητεύονται από αυτό το πράγμα. Τώρα συμμεχίζουν την πορεία τους νότια. Θόμη, δεν ξέρω αν με ακούτε. Ναι, Θανάση, αν είμαι έχουμε και τον Θανάση στον αέρα. Προφανώς και είμαι στον αέρα, γιατί... Σε ζωντανή σύνδεση, ναι, Θανάση. Λοιπόν, να πω κι εγώ, συμβάλλοντας έτσι στην συνέντευξη και στην παρουσία της κυρίας που είναι στην παρέα μας, ότι το συγκεκριμένο, αυτή η αυτοσχέδια κατασκευή, το Landship, το πλοίο ξηράς, μην νομίζετε ότι είναι μια εύκολη υπόθεση. Μιλάμε για μια κατασκευή η οποία ζυγίζει 3.400 κιλά. Έτσι. Έχει ύψος 3,6 μέτρα και μήκος 9 μέτρα. Οπότε στο πέρασμα αυτών των γλυκύτατων ανθρώπων που μόλις λίγο πριν μας χαιρετούσαν με το χαμόγελο στα χείλη παρά την κούρασή τους, οποιοδήποτε είναι περαστικός και δεν σταθεί να βοηθήσει έστω και στο ελάχιστο σε μια δύσκολη στιγμή, σε ένα δύσκολο σημείο, με ένα ανηφορικό ενδεχομένως σημείο, θα είναι εξόχως τραγικό. Και νομίζω ότι βρισκόμαστε στην Ελλάδα, είμαστε άνθρωποι που σίγουρα βοηθάμε. Πολύ θα ήθελα να εγκαταλείψω τη σύνδεσή μας και να βοηθήσω και εγώ αυτά τα παιδιά να βγάλουν αυτή την ανηφόρα μέχρι να φτάσουν στη διασταύρωση από Αταλάντη για Κυρτώνη. Ίσως να το κάνω μαζί με τον Νίκο τον Γιουμετά και τον οπερατέρ μας από εδώ, λίγα και μέτρα, λίγο πιο κάτω, όταν και θα τους ξανασυναντήσουμε. Έτσι. Πάντως θα τους παρακολουθήσουμε. Μπαίνουν σιγά σιγά, φεύγουν από τα όρια της ευθειότητας και μπαίνουν σιγά σιγά στα όρια της βιωτίας. Κατηφορίζουν, μπορώ να υποθέσω από την διαδρομή όπως ακολουθούν, από Κυρτώνη, από Κολάκα προς ορχομενό μέσω του πύργου, Αλίαρτο, Θήβα και φτάνουν σιγά σιγά στον προορισμό τους προς Αττική, Θόμη. Συγγνώμη για την διακοπή. Θανάση, θα σε ευχαριστήσω πολύ, γιατί θεωρώ ότι σε λίγο θα τους χάσουμε και από το πλάνο. Βλέπω, διακρίνουν μια στροφή έτσι στο βάθος που κινούνται αυτή την ώρα. Κυρία Βουδούρη, πού μένουν αυτοί οι άνθρωποι τη νύχτα, πού διαμένουν? Έχουν ένα βασικό εξοπλισμό μέσα σε αυτή την κατασκευή. Μέσα σε αυτό. Και κατασκηνώνουν. Ναι. Και κατασκηνώνουν γύρω του όσοι δεν χωρούν μέσα. Απίστευτο. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ευχηθούμε καλή συνέχεια, καλή πορεία. Να πάνε όλα καλά και να φέρουν εις πέρα σε αυτό το δύσκολο. 4 Φεβρουαρίου, τελετή έναρξη. Σας περιμένουμε όλους. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε και τον Θανάση Μελτζάνη για την ζωντανή αυτή σύνδεση που μας έδωσε αυτή τη δυνατότητα να δούμε έτσι σε ζωντανή μετάδοση αυτό το τροχηλατόχημα.